Γεια σας, είμαι η Ειρήνη από το Πάξι και πάμε να φτιάξουμε για αυτές τις ημέρες που θέλουμε μια έτσι πιο grande τούρτα, αυτή τη γιορτινή τούρτα του χιονιού. Έχω βγάλει από το ψυγείο και έχω αφήσει σε θερμοκρασία δωματίου το φρέσκο βούτυρο αγελάδας Δοδόνη, θα το κόψω σε κυβάκια και θα το βάλω στον μπολ μου. Προσθέτω και σταδιακά τη ζάχαρη και ανακατεύω με το μίξερ να φρατέψει. Ενσωματώνω στο μείγμα 1-1 τα αυγά μου και αρωματίζω με βανίλια και ξύσμα λεμονιού. Όσο πιο καλά χτυπήσω τα αυγά μου, τόσο περισσότερο εξουδετερώνω τη μυρωδιά τους. Επομένως, τα χτυπάω πολύ καλά. Συνεχίζω με την καρύδα, στην οποία θα προσθέσω όμως το baking powder και το αλάτι πρώτα. Ένα λάξ ρίχνω και το γάλα καρύδας. Τελευταίο βάζω το αλεύρι, το ενσωματώνω και είναι έτοιμο για τη φόρμα. Έχω προετοιμάσει τη φόρμα μου, την έχω βουτυρώσει, της έχω βάλει λαδόκολλα παντού, γύρω-γύρω και στη βάση. Μεταφέρω το μείγμα μου και το βάζω στο φούρνο να ψηθεί στους 180 βαθμούς Κελσίου. Το παντεσπάνι μου ψήθηκε, το έχω αφήσει, έχει κρυώσει τελείως και τώρα πάμε να το κόψουμε. Δημιουργώ 3 επίπεδα για να φτιάξω την τούρτα μου. Φτιάχνω το σιρόπι πολύ απλά, ίση ποσότητα νερού, ζάχαρη, τα βάζω να βράσουν για 2 λεπτά, να λιώσει η ζάχαρη, το βγάζω και το αφήνω να κρυώσει. Για να φτιάξω τη βουτυρόκρεμα, λιώνω σε μία κατσαρόλα το φρέσκο βούτυρο αγελάδος Δοδόνη μαζί με τη ζάχαρη και γάλα καρύδας. Τα αφήνω όλα μαζί να βράσουν και να λιώσει η ζάχαρη και τα βγάζω από την εστία. Τα αφήνω πρώτα λίγο να κρυώσουν και το βάζω στο ψυγείο. Και αφού έχει κρυώσει καλά το βούτυρο, το βάζω στο μπολ μου και θα το χτυπήσω τώρα να φρατέψει με το μίξερ, με λίγη βανίλια και γάλα καρύδας. Ξεκινάω να μοντάρω την τούρτα, βάζω το πρώτο κομμάτι από το παντεσπάνι, το σιροπιάζω και απλώνω τη βουτυρόκρεμα. Και συνεχίζω όμοια με τις άλλες 2 στρώσεις, παντεσπάνι, σιρόπιασμα, βουτυρόκρεμα. Thank you.
Τη σκεπάζω και από πάνω και από τα πλάγια. Μην αγχωθείτε, δεν χρειάζεται να είναι τέλεια, γιατί τώρα από πάνω θα ραντίσω, θα πασπαλίσω δηλαδή, τριμμένη καρύδα να καλυφθεί. Επομένως, δεν χρειάζεται να είναι τέλεια. Αφαιρώ τώρα από κάτω από την τούρτα τις λαδόκολες που έχουν μαζέψει και την καρύδα που έβαλα στα πλαϊνά και η τούρτα είναι σχεδόν έτοιμη. Και γαρνίρω με μπαλίτσα σκαρίδας μέσα στη συνταγή. Θα σας έχω πόσο εύκολα τις φτιάχνουμε. Λιώνει στο στόμα, πραγματικά, βουτυρένια, αφράτη και με τη γεύση της καρύδας, όσοι την αγαπάτε την καρύδα, φτιάξτε τη, θα την απολαύσετε, είναι και γιορτινή. Αναλυτικά τη συνταγή θα τη βρείτε στο paxi.gr. Εμείς θα τα πούμε σε μια επόμενη συνταγή. Αν σας άρεσε η συνταγή, μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε το Paxi για ακόμα περισσότερες νόστιμες συνταγές. Γεια σας!